Φιλοσοφίας τες ακτίσιν Θεογνωσία Θεογνωσίας υποφύτης εδείχθης, Σοφός παραταξαμενός κατά των δυσμενών, Σίγαρο μολό σας, αληθεία στην γνώση και μαρτύρων σεις κοινός, διαθλήσε Με φορδίς όπι πάντοτε Χριστόν, ο Ιουστινε υπέρ των ψυχών ημών. Την πρώτη του μηνός Ιουνίου, η Ιουστίνου του φιλοσόφου, του απολογητού και μάρτυρος και των συναυτό μαρτυρισάντων, Λιβεριανού μάρτυρος, φύρμου, θεσπεσίου και νέωνος των μαρτύρων, πύρου ιερομάρτυρος. Ο Άγιος Ιουστίνος, δεύτερος αιώνα μετά Χριστόν, καταγόταν από τη Φλαβία Νεάπολη της Παλαιστίνης. Ο ζωηρός του πόθος προς έβρεση της αληθείας τον έφερε στην Ορθοδοξία, όπου βρήκε την μόνη ασφαλή και χρήσιμον φιλοσοφίαν. Βλέποντας τους χριστιανούς να υπομένουν τους διωγμούς με αξιοθαύμαστη καρτερία, προσήλθε στη χριστιανική πίστη σε όριμη ηλικία και υπήρξε ένας από τους πρώτους απολογητές του χριστιανισμού. Ήλθε στη Ρώμη, όπου ίδρυσε σχολή και παρέδωσε στον αυτοκράτορα έγγραφη απολογία για την αθωότητα των χριστιανών, καθώς και για την αγιότητα της χριστιανικής πίστεως. Διατύπωσε την περίφημη θεωρία του περί σπερματικού λόγου, ο οποίος έκανε ικανούς τους εθνικούς φιλοσόφους να διδάξουν σπέρματα αληθείας κατά τον Ιουστίνο, ο Σοκράτης και ο Ηράκλητος μπορούν να θεωρούνται χριστιανοί, διότι οι μεταλόγου βιώσαντες χριστιανοί εσύ, καν άθεοι ενομίσθησαν. Στην Ρώμη είχε μαρτυρικό τέλος το έτος 167 μετά Χριστών και μαζί του μαρτύρησαν ο συνώνυμός του Ιουστίνος, ο Χαρίτονας, η Χαριτό, ο Ευέλπιστος, ο Ιέρακας, ο Πέωνας, ο Λιβεριανός και ο Ιούστος. Ο Άγιος Μάρτης Θεσπέσιος εκ Καπαδοκίας. Μαρτύρησε κατά τον διωγμό του Σεβίρου, περίπου το 222 στην Καπαδοκία, από τον ηγεμόνα Συμπλήκιο, αρνούμενος να θυσιάσει τα είδωλα. Αρχικά τον κρέμασαν και εξέσχισαν τις άρκες του έπειτα τον έριξαν σε έναν πυρακτωμένο κλίβανο και επειδή διαφυλάχθη αυλαβής με τη χάρη του Χριστού, τον έβγαλαν έξω από την πόλη και τον αποκεφάλισαν. Ο Όσιος Αγαπητός της Λαύρας των Σπηλαίων του Κιέβου, εν δέκατος αιώνας μετά Χριστόν, ο Ανάργυρος και Ιαματικός καταγόταν από το Κίεβο και μόνασε στην Λαύρα στον καιρό του Οσίου Αντωνίου. Επειδή είχε την αρετή της αγάπης προς τον πλησίον, ελεήθηκε από τον Θεό με το χάρισμα των Ιαμάτων. Θεράπευε τους ασθενείς με την προσευχή του, δίνοντας μία μικρή ευλογία από τα χόρτα τα οποία συνήθως έτρωγε. Μεταξύ άλλων θεράπευσε και τον μεγάλο ηγεμόνα Βλαδίμηρο, από τον οποίον ζήτησε ο Σανιβή να ελεεί τους πτωχούς. Αντιμετώπισε την εχθρότητα ενός αρμενίου ιατρού, ο οποίος προσπάθησε να τον δηλητηριάσει. Φυλάχθηκε όμως ο Όσιος, σύμφωνα με τον Λόγο του Χριστού, καν θανάσι μοντή ποιοσιν ουμί αυτούς βλάψει, και τον έφερε τελικά στην Ορθοδοξία, με εμφάνιση μετά από την κοίμησή του με αποτέλεσμα και αυτός να γίνει μοναχός και να αφιερώσει την υπόλοιπη ζωή του στην ίαση των τραυμάτων της ειδική του ψυχής. Ο Όσιος αγαπητός εκοιμήθη ειρηνικά και ενταφιάστηκε στο σπήλαιο των Αγίων Πατέρων.